Αυτό το συνέδριο είναι μέρος ενός προγράμματος που ξεκινήσαμε το Φλεβάρι του 2015, το οποίο λέγεται Altius. Τι είναι το Altius και ποια ήταν η ιδέα για αυτό το Altius, okay. Το Altius, σαν τίτλος, είναι Act Locally, Think Internationally, Union Selections. Οπότε πάμε λίγο... μισό. Θα το βρω. Γιατί... κάτι άλλο που πρέπει να σας πω για μένα είναι ότι με την τεχνολογία δεν τα έχω πολύ καλά. Λοιπόν, η ιδέα Act Locally, Think Internationally. Από πού ήρθε και πού προέκυψε. Οι οργανισμοί που συμμετέχουν σε αυτή τη δράση, σε αυτό το έργο που κάνουμε, σε αυτό το πρόγραμμα, είναι 6 οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένοι της Κοινωνικής Ανάπτυξης Νέων, της ΚΑΝΕ, οι οποίοι έχουν ξανασυνεργαστεί στο παρελθόν σε παρόμοια θέματα. Αυτό που είδαμε, λοιπόν, σε μια προηγούμενη μας συνάντηση, είναι ότι, okay, κάνουμε όλοι τοπικές δράσεις. Προσπαθούμε, δηλαδή, και κυρίως για τους νέους, σε κάθε μία από τις περιοχές μας, να δώσουμε κίνητρα, να δώσουμε όθηση, να προωθήσουμε την ενεργική δράση, έστω και αν είναι κάτι μικρό. Και όταν λέω κάτι μικρό, έχω βάλει 2 φωτογραφίες παραδείγματα εδώ πέρα, που είναι κάτι πολύ απλό. Η μία φωτογραφία είναι από έναν καθαρισμό που κάνουμε στην πλατεία Όθωνος. Όπου είπαμε μια Κυριακή, μαζευτήκαμε όλοι μαζί και λέμε, okay, δεν μας αρέσει η πλατεία έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή. Ας την καθαρίσουμε, να γίνει λίγο πιο ωραία και για μας που είμαστε, πάμε και τη βλέπουμε. Η άλλη δράση είναι μια πρωτοβουλία που είχαν κάποιοι νέοι, οι οποίοι παρουσιάσανε κάτι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Δρόμου. Όπου, επίσης, χωρίς να μπλέκεται κανένας, θέλανε να παρουσιάσουν συγκεκριμένα, να ευαισθητοποιήσουν πάνω σε θέματα LGBT, και είπανε, okay, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Δρόμου θα έχουμε μία συγκεκριμένη δράση, πολύ μικρή, πάρα πολύ συγκεκριμένη, χωρίς κανένα κόστος για τους ίδιους ή για τον οποιοδήποτε, απλά στο να δείξουμε κάτι για να μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο. Οπότε, μικρές τοπικές δράσεις μπορούμε να τις κάνουμε. Οι μικρές αυτές τοπικές δράσεις μπορούν να πάνε πολύ μακριά. Ωραία. Αλλά γιατί Think Internationally? Τι ιδέα ήταν αυτή που είχαμε? Η ιδέα που είχαμε είναι ότι η Ευρώπη, όπως και όλος ο κόσμος μέσα στον οποίο ζούμε, είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Και αποτελείται μεν από χώρες, okay, κυβερνήσεις, πείτε ό,τι θέλετε, αλλά καταρχήν αποτελείται από ανθρώπους. Χωρίς τους ανθρώπους δεν θα υπήρχε τίποτα. Θα υπήρχαν τα ζωάκια, ας πούμε, και τα... Αλλά δεν θα υπήρχε αυτό που έχουμε εμείς στο μυαλό μας σαν κόσμος. Οπότε, ακόμα και όταν κάνουμε κάτι μικρό, ακόμα και αν κάνουμε εμείς κάτι μικρό εδώ στην Καλαμάτα, ας πούμε, μπορεί να φτάσει πολύ μακριά. Μπορεί ο αντίκτυπος αυτού, και ειδικά τώρα που έχουμε την ευκαιρία και θα δουν όσοι θα παρακολουθήσουν και το σεμινάριο την Κυριακή για την χρήση των νέων τεχνολογιών, για την προώθηση δράσεων, το μήνυμα μιας δράσης που κάνουμε εμείς στην Καλαμάτα ή οποιοδήποτε κάνει στην Καλαμάτα ή στην παραμυθοχώρα, ας πούμε. Λοιπόν, μία δράση που κάνει κάποιος οπουδήποτε μπορεί να φτάσει πάρα πολύ μακριά. Ποιο ήταν το ταξίδι μας αυτό, γιατί είπα ότι αυτό το πρόγραμμα ξεκίνησε το Φλεβάρι του 2015, οπότε έχει τώρα ήδη ένα χρόνο που γίνονται δράσεις. Ξεκινήσαμε με μια συνάντηση πρώτα στη Μασσαλία, όπου μαζευτήκαμε όλοι μαζί και καθίσαμε να συζητήσουμε την ιδέα. Φυσικά, επειδή δεν μας αρέσει να κάνουμε πράγματα μεταξύ μας ή να είμαστε... Εμείς οι 6 οργανισμοί, μόνο εκπρόσωποι, αποφασίσαμε να ρωτήσουμε και τι σκέφτονται οι νέοι της εκεί τοπική κοινωνίας. Οπότε κάναμε μία δραστηριότητα με νέους, συμμετείχαν γύρω στους 50 νέους από τη Μασσαλία, και μάλιστα οι περισσότεροι ήταν μεταναστευτικής καταγωγής, με τους οποίους συζητήσαμε τελικά τι είναι αυτό που λέμε ενεργή πολιτιότητα, και τι είναι ενεργή συμμετοχή, πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Μετά από την Μασσαλία, έγιναν κάποιες επιμέρους δράσεις, όπως ήταν μία έρευνα που κάναμε πάνω στο θέμα, στο οποίο βρήκαμε και τους 4 βασικούς πυλώνες για το τι σημαίνει ενεργή πολιτιότητα.
όπου έχουμε ενεργή πολιτεότητα, ας πούμε, στον πολιτισμό, στην οικονομία, στη δημοκρατία και στην αρμονική συμβίωση. Αυτό που βλέπατε και στο βιντεάκι που έπαιζε όλη την ώρα πριν ξεκινήσουμε το συνέδριο. Και από εκεί και πέρα πήραμε όλα αυτά που βρήκαμε και πήγαμε στη Λετωνία, όπου καταρχήν έγινε ένα συνέδριο με τη συμμετοχή μαθητών και ατόμων οι οποίοι δραστηριοποιούνται ενεργά σε τοπικό επίπεδο και μπορώ να σας πω ότι εντυπωσιάστηκα. Δηλαδή, έχεις μία πόλη, το Ρέζεκνε, που είναι όσο είναι η Καλαμάτα και έχει πάρα πολλοί ενεργούς φορείς οι οποίοι κάνουν πολλά πράγματα, κυρίως στον πολιτισμό, στην κοινωνία, αλλά και για τους νέους και για πολλά άλλα πράγματα. Εφόσον κάναμε λοιπόν το συνέδριο εκεί, τη δεύτερη μέρα συναντηθήκαμε με αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι επίσης συζητήσαμε μαζί τους και μας είπανε τη γνώμη τους πάνω στο θέμα και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Και πήγαμε και λίγο πιο κάτω. Πήγαμε στη Βουλγαρία, εδώ λίγο πιο γειτονικά, όπου έγινε κάτι πιο μικρό, έγινε ένα σεμινάριο, στο οποίο συμμετείχανε άτομα τα οποία ασχολούνται ενεργά, είτε με νέους, είτε με άτομα στην τοπική τους κοινωνία, όπως ξέρω εγώ, σύμβουλοι νέων, κοινωνική λειτουργή, αρχηγοί ομάδων νέων, αυτό που λέμε, νομίζω, λες και ο φιλάρι τους περισσότερο για το τι είναι όλοι αυτοί οι όροι. Αλλά είναι άτομα τα οποία μπορούν να επηρεάσουν, ας πούμε, ή να προωθήσουν θετικά μηνύματα στους νέους και να βοηθήσουν στο να κοινοτροδοτηθούν. Δεν θα πω να κινητοποιηθούν, γιατί είναι οι κινητοποιημένοι. Ενώ ότι κάθε νέος μέσα του, κάθε άνθρωπος μέσα του είναι ενεργός. Το θέμα είναι να βρει τους τρόπους και τις μεθόδους, να βγάλει την ενέργεια που έχει και αυτό που θέλει να κάνει και να το φέρει ένα βήμα παραπάνω. Επίσης, σκοτώνομαι καθημερινά. Τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Καταρχήν, έχουμε αυτό το συνέδριο. Η αλήθεια είναι ότι θέλαμε να κάνουμε ένα συνέδριο για να παρουσιαστούν αυτά τα πράγματα στην Καλαμάτα, για να δούμε ότι τελικά όλη αυτή η δουλειά που κάναμε αυτό το χρόνο και όλα τα συμπεράσματα και όλα τα μηνύματα που βλέπουμε και θέλουμε να περάσουμε, να τα περάσουμε και στην Καλαμάτα, αλλά αυτό που σκεφτήκαμε είναι ότι είναι πολύ πιο σημαντικό να γίνει και κάτι πιο ενεργό. Και γι' αυτό θα δείτε ότι σήμερα και αύριο θα έχουμε το συνέδριο, θα έχουμε τις ομιλίες, θα παρουσιάσουμε πολύ καλά παραδείγματα από την πόλη μας και από το εξωτερικό. Παραδείγματα ατόμων οι οποίοι, όπως το Καλαμάτα 21 που θα δείτε πιο μετά και το πώς ενεργοποιήθηκαν οι πολίτες για να σχηματιστούν πια και να γίνουν απτά κάποια πράγματα. Η Μυρτώ η FIFA που θα μιλήσει μετά το διάλειμμα, όπου από ένα πολύ μικρό, μια μικρή ιδέα έχει γίνει ένα δίκτυο κοπροστοποίησης συνοικιακής σε ολόκληρη την Καλαμάτα και βγαίνει και έξω από αυτή. Θα σας τα πει και η ίδια. Οπότε, πολύ καλά παραδείγματα από την τοπική μας κοινωνία και το εξωτερικό, αλλά θέλαμε να δούμε και κάποια πιο αυτά πράγματα. Πώς το κάνουμε. Οπότε, την Κυριακή θα γίνουν 3 σεμινάρια. Το ένα θα είναι για τον εθελοντισμό. Το δεύτερο θα είναι για την ενεργή πολιτιότητα και τι είναι αυτό που λέμε, έτσι λίγο να το καταλάβουμε καλύτερα. Και το τρίτο θα είναι για το πώς χρησιμοποιούμε τις νέες τεχνολογίες για να μπορέσουμε να προωθήσουμε και αυτό που κάνουμε τοπικά να μεταδοθεί και να πάει και παρά έξω. Δεν θα καθυστερήσω πάρα πολύ. Θα σας πω λίγο, έτσι μιλώντας και για το Altius και για το πρόγραμμα και το τι θα γίνει παρακάτω. Το Altius γίνεται δίκτυο, γι' αυτό βλέπετε εδώ, έχει και το λογοτυπάκι του και λέει ότι είναι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Προώθηση του Εθελοντισμού και της Ενεργής Πολιτιότητας. Η επίσημη παρουσίαση του δικτύου θα γίνει στην Κροατία τον επόμενο μήνα, στις αρχές Απριλίου. Και μετά θα πάμε στην Ιταλία, όπου θα παρουσιάσουμε το τι έγινε στις προηγούμενες φάσεις του προγράμματος, τα αποτελέσματα και θα κάνουμε και μεταξύ μας μια αξιολόγηση για να δούμε πάντα πώς μπορούμε να το κάνουμε λίγο καλύτερο όλο αυτό. Οπότε, ό,τι θέλετε περισσότερες πληροφορίες και παραπάνω, επισκέφτεστε την ιστοσελίδα, μας βρίσκεται στο Facebook ή μας στέλνετε ένα email και απαντάμε. Πριν το διάλειμμα, θα δοθεί το μικρόφωνο σε όσους θέλουν να κάνουν ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ.